Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Politiskios.gr τον κύριο Μιχάλη Μπελέγρη, μέλος του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, για να συζητήσουμε μία σειρά πραγμάτων που αφορούν και το Ίδρυμα και την τοπική κοινωνία. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε από κοντά. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας εδώ στο Πολίτη. Να ξεκινήσουμε από το, εγώ θα έλεγα, από την. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, από την κορονίδα των εγχειρημάτων του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος και του ομίλου Τσάκου, που είναι το ναυτικό λύκειο, διότι είναι και το πρώτο πρότυπο ΕΠΑΛ. Σωστά, πρότυπο ιδιωτικό. Λοιπόν, πώς ξεκινάμε από εκεί, τι νέα έχουμε, ποια είναι τα επόμενα στάδια και πώς θα σχεδιάσει ο ομίλος Τσάκου πάνω στο θέμα της ναυτικής εκπαίδευσης μέσα στα επόμενα χρόνια. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία όταν το 2017 ο καπτά Παναγιώτης, τότε που αναλάβανα και εγώ Γενικός Διευθύντης στο Ίδρυμα, άρχισε να συζητάει πάρα πολύ έντονα, το έκανε πολλά χρόνια, αλλά από το 2017 πάρα πολύ έντονα, το γεγονός ότι η ελληνική ναυτιλία για τη χώρα μας, αλλά στο σύνολο των Ελλήνων, ανά την Ιφίλιο, πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος. Τα τελευταία 30-40 χρόνια η ελληνική ναυτιλία είναι από τις πρώτες και τα τελευταία χρόνια επί σειρά ετών η πρώτη παγκόσμια δύναμη. Ναι. Μεταφέρει προϊόντα σε όλο τον κόσμο, ενέργεια και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο, μέσα σε πολλά εισαγωγικά γιατί η καιρή είναι περίεργη, όπλο του ελληνικού κράτους και της Ελλάδος γενικότερα. Από την άλλη παρατηρείται μια πολύ μεγάλη μείωση των ανθρώπων που ασχολούνται με την ναυτιλία. Ναυτικών και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Εκεί πρέπει κάποιος να σκεφτεί ότι πού είναι αυτό το βάθος που θέλουμε. Είναι στην επόμενη γενιά. Και η επόμενη γενιά για να μπορέσει να γνωρίσει την ναυτιλία πρέπει εκτός από τις προσλαμβάνουσες που έχει από την οικογένειά της ή από το DNA που μας αρέσει να λέμε, πρέπει να το περάσουμε μέσα στην εκπαίδευση. Από το 2013 μέχρι και το 2023, ήδη 10 χρόνια, η μαθητική δομή, το σπίτι της Μαρίας πάνω στο Καρδάμιλα, φιλοξενεί παιδιά για να υποστηρίξει τα σχολεία των Καρδαμήλων και κυρίως το ναυτικό τους λύκειο, για να παραμείνει ανοιχτό. Και από το 2018 μέχρι και σήμερα υπάρχει και το TINS, το ναυτικό λύκειο, το οποίο πλέον σε αυτό λειτουργούν εκτός από τα τμήματα των ανηλίκων και τμήματα ενηλίκων για τους ανθρώπους που θέλουν να σταδιοδρομήσουν στα ναυτικά επαγγέλματα ως αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού. Κύριε Μπελέγρη, είναι τόσο μεγάλες οι ελλείψεις στην παγκόσμια ναυτιλία από στελέχη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνουν όλοι για ναυτική, μήπως υπάρξει χωρισμός στο επάγγελμα? Είναι δηλαδή οι θέσεις, η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να απορροφήσει όλα αυτά τα στελέχη? Είναι φοβερό το εξής. Να δούμε λίγο τα νούμερα. Πριν από περίπου 30 χρόνια ο ελληνόκτητος στόλος ήταν περίπου στο 1/10 της σημερινής δυναμικότητάς του. Και οι Έλληνες ναυτικοί ήταν περίπου 120.000. Ναι. Φέτος οι Έλληνες ναυτικοί δεν ξεπερνούν τις 15.000. Και ο παγκόσμιος στόλος, εκτός από τον ελληνόκτητο, έχει τετραπλασιάσει τον αριθμό και τη δύναμή του. Η αύξηση χωρών που στοχεύουν και επενδύουν στην ναυτική εκπαίδευση και στην ναυτιλία και στα ναυτιλιακά επαγγέλματα δυναμώνει συνεχώς, καλύπτονται αυτές τις θέσεις και από την άλλη υπάρχει μια χώρα η οποία απλά κοιτάζει, με πολύ πλούσια παράδοση, αλλά απλά κοιτάζει. Εμείς εδώ στη Χίο νομίζουμε ότι όλοι πάνε για ναυτική. Να. Ας σας φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε ακούσει σίγουρα όλοι ότι στην Ελλάδα προσπαθούμε να κάνουμε το μεγάλο σχέδιο για τη μεταλιγνητική εποχή. Σωστό. Σε περιοχές που αυτή τη στιγμή σήμερα ψάχνουν να βρουν τι θα κάνουν αύριο το πρωί. Μία από αυτές είναι η Πτολεμαϊδα. Να. Εκεί υπήρχαν εργοστάσια της ΔΕΗ με μηχανές πανομοιότυπες με αυτές των πλοίων. Το πιο εύκολο λοιπόν ήταν να πάρεις αυτούς τους ανθρώπους, να τους δώσεις κίνητρα και να τους πεις αύριο το πρωί έχετε δουλειά στην ελληνική ναυτιλία. Ναι. Και χωρίς κανένα άλλο σχέδιο
να λύσεις το πρόβλημα μιας ολόκληρης περιοχής και κατ' επέκταση ενός πολύ μεγάλου μέρους περιοχών που δεν γνωρίζουν τίποτα από ναυτιλία. Mm-hmm. Το ότι η Χίος, η Λέσβος, 4-5 ακόμα νησιά και 1-2 περιοχές όπως, το, όπως πιθανά, ας πούμε, πέρα από τον Πειραιά φυσικά, το Γαλαξίδι και κάποιες ακόμα μικρές περιοχές στην Ελλάδα προσφέρουν ναυτικούς, δεν σημαίνει ότι οι ναυτικοί αρκούν. Τι σημαίνει όμως δεν αρκούν, δεν επαρκούν. Όταν έχεις ένα άξιο στέλεχος, το έχεις σε ένα πλοίο, τι θέλεις να κάνεις, να τραβήξεις στα γραφεία για να μπορέσεις αυτός αντί να σου ελέγχει ένα πλοίο, σου ελέγχει 10. Εάν αυτά τα άξια στελέχη δεν είναι Έλληνες, τα γραφεία δεν θα είναι στην Ελλάδα. Εάν τα γραφεία δεν είναι στην Ελλάδα, θα είναι στις χώρες από όπου υπάρχουν μεγαλύτερες ποσοστό εθνικοτήτων, ανά εταιρεία. Μόλις φύγουν οι εταιρείες, θα ακολουθήσουν και οι παραναυτιλιακές εταιρείες, ασφαλίσεις, νεογνώμονες, προμηθευτές. Τι σημαίνει αυτό? Δείτε τα τελευταία 10 χρόνια το συνάλλαγμα της χώρας μας. Από το 2010 μέχρι το 2022, η πρώτη πηγή συναλλάγματος είναι από την ναυτιλία στην χώρα. Έχουμε περάσει μία οικονομική κρίση, μία υγειονομική κρίση, έναν πόλεμο και τρέχουμε άλλον έναν. Εδώ στη γειτονιά. Και η γραμμή συναλλάγματος σε απόλυτα ποσά είναι η ίδια, σταθερή ή λίγο ανωδική. Να. Πάμε στη δεύτερη πηγή συναλλάγματος. Τουρισμός. Μέσα στην οικονομική κρίση, τα ξέρουμε. Στην υγειονομική κρίση, μηδέν. Μετά την υγειονομική κρίση άρχισε να πιάνει σχεδόν τα όρια του ναυτιλιακού συναλλάγματος. Και αν κάποιος μπορέσει να δει λοιπόν όλη αυτή την εικόνα από πιο μακριά, θα ρωτούσε όλα αυτά τα επενδυτικά εργαλεία που έχουμε ως χώρα και ως κράτος, εάν τα διοχετεύαμε σε ένα 5% του προϋπολογισμού του και για την ενημέρωση του συνόλου της χώρας μας για τα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα ως επιλογή, όχι ως υποχρέωση με το ζόρι επιδότηση να τα ακολουθήσεις, χωρίς καμία άλλη επένδυση ή εγκατάσταση, πόσο μεγαλύτερο συνάλλαγμα θα είχαμε φέρει στη χώρα? Από το να δίνουμε το 95% σε διάφορες άλλες πηγές συναλλάγματος και να ξοδεύουμε χρήματα για να φέρουμε το ίδιο ποσό συναλλάγματος. Τι προσπαθώ να πω? Πρέπει να υποστηριχθεί αυτό που η Ελλάδα και κυρίως η Χίος έχει. Και η Χίος έχει την ναυτιλία και τη μαστίχα. Και φυσικά γύρω από αυτούς τους δύο πυρήνες να έρθει να κουμπώσει όλους τους υπόλοιπους πυλώνες δραστηριοτήτων που θα επικορίσουν την ευημερία είτε του νησιού είτε της χώρας μας. Άρα αυτό απαντάει και στο ερώτημα, γιατί πολλοί ρωτάνε γιατί, ας πούμε, ο Όμιλος Τσάκου και κυρίως ο ιδρυτής του, ο καπιτάν Παναγιώτης, επιμένει στην ναυτική εκπαίδευση και στο να τραβήξει τα νέα παιδιά να γνωρίσουν τη θάλασσα και να τη σπουδάσουν πλέον, έτσι. Να τη σπουδάσουν και να ανοίξουν την πόρτα της ναυτιλίας. Είναι πάρα πολύ άδικο να ζητάμε από ένα παιδί 18 ετών να αποφασίσει τι επάγγελμα θα κάνει τώρα και να έχουμε κάποιες την ψευδέστηση ότι με αυτό θα καταλήξει στη σύνταξή του. Να. Τουλάχιστον για τους ανθρώπους που μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον υπάρχει η έννοια της ναυτιλίας, ας την έχουν γνωρίσει και ας έχουν την πόρτα ανοιχτή. Γιατί αύριο το πρωί αυτοί οι άνθρωποι που θα την υπηρετήσουν θα κληθούν να διαχειριστούν τέτοιες περιστάσεις, περιστατικά και καταστάσεις που προφανέστατα από τις προσλαμβάνουσες εικόνες που έχουν αλλά και φυσικά την εκπαίδευσή τους θα είναι προς όφελος και δικό τους και των ομίλων και οργανισμών στα οποία δουλεύουν. Ξέρετε πώς κοστίζει το σχολείο σήμερα η λειτουργία του? 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να. Και η ερώτηση που μου κάνουν συνέχεια, αν αύριο το πρωί ο καπιτάν Παναγιώτης έλεγε εγώ κάθε 1η του Γενάρη θα κατεβαίνω στο αεροδρόμιο της Χίου και θα αφήνω ένα βαλιτσάκι με 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο στον αεροδιάδρομο για τους φορείς της Χίου. Δεν θα είχε γίνει άγαλμα. Ναι, σωστό. Αυτό είναι μόνο το σχολείο. Χωρίς τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Αλλά όσα χρόνια και να το κάνεις αυτό, αν δεν επενδύσεις στην επόμενη γενιά και σε παραγωγικές δυνάμεις, η Χίος και το νησί είναι καταδικασμένο να μειώνουν τον πληθυσμό τους και να φεύγουν οι άνθρωποι από εδώ. Πριν πάω στο ερώτημα, κρατάω αυτό γιατί το θέλω να το χρησιμοποιήσω ως γέφυρα για τα υπόλοιπα που έχουμε να πούμε. Αλλά η έννοια του πρότυπου επαγγελματικού λυκείου τι σημαίνει πρακτικά? Το Υπουργείο Παιδείας
πριν από περίπου 2 χρόνια, νομίζω, επανενεργοποίησε την έννοια των προτύπων σχολείων γενικότερα, ευρύτερα, δημόσια ή ιδιωτικά, βάζοντας μια σειρά κριτηρίων. Μεταπτυχιακούς τίτλους και ειδική εκπαίδευση για τους καθηγητές, συνεχής μετεκπαίδευσή τους, διαδικασίες πιστοποιημένες, ένα σχολείο δουλεύει με μια σειρά εγγράφων, μια σειρά διαδικασιών, τηριακές εγκαταστάσεις εναρμονισμένες με το 2023, εξοπλισμός κτλ. Και είπε ότι για όσα δημόσια σχολεία θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία του προτύπου, εμείς θα δαπανίσουμε και ένα ποσό για να αναβαθμίσουμε τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Να. Για τα ιδιωτικά, όπως σημαίνει στο σύνολο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, προφανώς το Υπουργείο δεν έχει καμία οικονομική συνδρομή, έχει όμως τις απαιτήσεις της κανονικότητας στη λειτουργία τους. Εμείς το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων που έβαζε το πρότυπο τις καλύπταμε. Δηλαδή το σχολείο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO. Οι διαδικασίες του είναι κατά ISO. Οι χώροι του ήταν και παραμένουν καινούργοι. Ο εξοπλισμός είναι ό,τι τελευταίο σε επίπεδο τεχνολογίας κυκλοφορεί, γιατί είναι συνδεδεμένο με τα κεντρικά του ομίλου για να μπορούν να κάνουν παράλληλα τις εκπαιδεύσεις και να έχουν προσλαμβάνουσες περισσότερες εικόνες οι μαθητές μας. Οι καθηγητές μας έχουν επιλεχθεί με μια σειρά συνεντεύξεων με μεταπτυχιακούς τίτλους οι περισσότεροι και κάποιοι συνεχίζουν να κάνουν και να εκπαιδεύονται, οπότε τα περισσότερα στοιχεία τα πληρούσαμε. Όταν άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα και για τα ιδιωτικά σχολεία, σπεύσαμε για να πάρουμε και αυτή την πιστοποίηση. Όχι για να το κάνουμε σημαία, αλλά για να βάλουμε ακόμα μία δικλίδα ασφαλείας ότι το σύνολο των διαδικασιών που έχουμε θεσπίσει θα τηρούνται πλέον και με την εποπτεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του Υπουργείου Παιδείας. Άρα από το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε, είναι η πρώτη χρονιά δηλαδή φέτος που τρέχουμε, προχωράμε όλες τις διαδικασίες σαν πρότυπο. Τα παιδιά απολαμβάνουν μία σειρά μαθημάτων που δεν θα τα έκαναν, δηλαδή στο ΕΠΑΛ το ναυτικό κάνουν και γεωπονία. Μαθαίνουν πώς να φυτεύουν, πώς να δέντρο φυτεύουν, τις θετικές επιδράσεις και επιπτώσεις της διατροφής στον οργανισμό μας. Κάνουν μαθήματα ιατρικής, κάνουν μαθήματα ρομποτικής. Έχουμε μία τέτοια γκάμα, γιατί καλά τα ναυτικά είναι αθλιακά επαγγέλματα, αλλά τα παιδιά πρέπει αύριο να εμφανιστούν στην κοινωνία ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει εμένα μου γεννιέται αυτό το ερώτημα. Γιατί έχει προσπαθήσει ο Όμιλος Τσάκου να κάνει το βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση? Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν κάποιες σχολές που έχουν έδρα την Ελλάδα σαν υποκατάστημα σχολών εξωτερικού. Η Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού είναι μια πίθανη περίπτωση. Το ίδιο το Υπουργείο δεν αναγνωρίζει Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού σαν σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί κανείς δεν ξέρει. Αντίστοιχα, άλλα επαγγέλματα, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα από τα επαγγέλματα, που δεν έχουν τόσες ευθύνες και ζωές στην πλάτη τους και τόσο μεγάλα οικονομικές μεταφορές, τα θεωρεί τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν ένας δηλαδή πλοίαρχος ή μηχανικός του εμπορικού ναυτικού θέλει να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, δεν μπορεί. Μπορεί μόνο σε ξένο πανεπιστήμιο. Απ' την άλλη, στην Ελλάδα η μεταλλικιακή εκπαίδευση επιτρέπεται. Άρα κάποιος θα σκεφτόταν ότι αφού δεν είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση, μήπως μπορούμε να κάνουμε και μια ιδιωτική ακαδημία. Να. Ούτε αυτό γίνεται. Υπάρχει γενικώς γύρω από τις ακαδημίες ένα θολό τοπίο, στο οποίο αδικεί κυρίως τους ανθρώπους που διδάσκουν, την προσπάθεια την ίδια των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από τις ακαδημίες για να δώσουν στην εμπορική ναυτιλία στελέχη άρτια, καταρτισμένα που το πετυχαίνουν γιατί μιλάνε εκ του αποτελέσματος. Αυτό μιλάει εκ του αποτελέσματος, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει. Και αντίστοιχα βλέπουμε στην περίμετρό μας χώρες οι οποίες επενδύουν σε αυτό γιατί έχουν δει τι μπορεί να κάνει ναυτιλία. Ξέρετε, εγώ προσωπικά, σαν Μιχάλης, όχι θεσμικά, βλέποντας, ακούγοντας και αφουγκραζόμενος, νιώθω ότι ορισμένες φορές στην ναυτιλία δίνουμε ό,τι μας περισσεύει. Ναι. Είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί, το οποίο είναι μαγαζί γωνία σου, φέρνει τα μεγαλύτερα έσοδα στην επιχείρησή σου ή στην οικογένειά σου και συνεχίζεις να το αγνοείς και να λες, εντάξει, ας βάλω και αυτόν τον υπεύθυνο που δεν έχω άλλο να το βάλω. Να το βάλω στην ναυτιλία. Ναι. Ελπίζω ότι αυτό χρόνο με το χρόνο και βλέποντας και τον ευρύτερο ανταγωνισμό των περιοχών γύρω από εμάς θα αρχίσει να αλλάζει.
αλλά, και θα επιτραπεί. Λέει. Ναι, αλλά όπως λέω και για τα δεδομένα του νησιού μας, αλλά και για τα δεδομένα της χώρας μας, δεν αρκεί να περιμένουμε. Mm-hmm. Αν όλοι μαζί δεν κάνουμε κάτι, δεν θα αλλάξει τίποτα. Να. Και ειδικά για το νησί μας, νομίζω ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να πάρουμε πρωτοβουλίες, να συγκεντρώσουμε δυνάμεις που ο καθένας μπορεί και να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και μακάρι οι θεσμικοί φορείς να είναι μπροστάριδες και να ακολουθούμε, αλλά δεν χρειάζεται να είναι πάντα μπροστάριδες. Μπορούμε κάποιες φορές να κάνουμε και εμείς ένα βήμα μπροστά και να ακολουθήσουν και εκείνοι, έστω και για μια φορά. Ωραιότατη γέφυρα, γιατί έχω να πω ότι τώρα όποιος ακούει, ας πούμε, το όνομα Καπιτάν Παναγιώτης Τσάκος ή Όμιλος Τσάκου, έχει τον νου του στα ναυτιλιακά. Και έτσι προκάλεσε και ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι, για παράδειγμα, αποφασίζει να βγει εκτός πεδίου του βασικού του πεδίου, δηλαδή της ναυτιλίας. Ακούσαμε πρόσφατα, ας πούμε, και την επένδυση με τα νερά. Πώς προκύπτει όλο αυτό? Και δεν είναι μόνο η επένδυση με τα νερά, είναι και μία άλλη γκάμα δραστηριοτήτων του ομίλου. Αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα? Θα σας πω, χωρίς να μπορώ πάντα να είμαι στο μυαλό του καπετάνιου, ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Δεν σημαίνει ότι πίσω από κάθε τι θα υπάρχει πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος ένα οργανωμένο σχέδιο, αλλά είναι τόσες πολλές οι εικόνες που αυτός ο άνθρωπος και πάρα πολλά στελέχη αυτού του ομίλου κουβαλούν από την επαφή τους με το σύνολο του κόσμου και των χωρών που έχουν επισκεφθεί, που πολλά πράγματα έρχονται και κουμπώνουν και κάνεις ενέργειες, οι οποίες βγαίνουν και μηχανικά. Τα νερά είναι το ουρά μου, είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί η καλύτερη πηγή στην Ελλάδα. Να. Η οποία βάσει του Υπουργείου Υγείας παράγει, με βάση τα κριτήρια του Υπουργείου Παιδείας, το καλύτερο νερό αυτή τη στιγμή. Το νερό έτρεχε όπως του ναού. Έγινε μια πρόταση από τον Όμιλο. Ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και η συγκεκριμένη πηγή, μέρος μάλλον συγκεκριμένης πηγής, διατέθηκε για τα επόμενα χρόνια στη χρήση του ομίλου, με σκοπό τι να γίνει, να γίνει ένα αμφιαλωτήριο στην περιοχή της Καστοριάς και λίγο πιο βόρεια από την περιοχή της Καστοριάς, προς τα σύνορα, στο βουνό του Γράμμου λοιπόν, κοντά στις πηγές Αρένες, εξωγήινη ονομασία του νερού. Εγκαταστάθηκε εκεί ένα εμφιαλωτήριο με ό,τι πιο σύγχρονο εξοπλισμό γίνεται. Από το ό,τι πιο σύγχρονο για την ναυτιλία θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή, αυτό που εμείς μπορεί να θεωρούμε εκτός ναυτιλίας κάτι πολύ απλό ή να κάνουμε αυτό και βλέπουμε, στην ναυτιλία πρέπει όλα να γίνονται by the book. Με μια σειρά διαδικασίες, πιστοποιήσεις, εξασφαλίσεις, για να μπορούμε να είμαστε μετά ήρεμοι. Και αυτό το νερό λοιπόν. Έγιναν οι κατάλληλες δοκιμές, έγινε η κατάλληλη επένδυση, εφιαλώθηκε, είναι πλέον διαθέσιμο στην αγορά μέσω ενός δικτύου που αρχίζει και στείνεται. Δεν θα μπορούσε να μείνει και στοιχείο. Οπότε σε μια πολύ έτσι ωραία επικοινωνία που είχαμε με την Αθηνάδης, δέχθηκε και το φέρει να το τοποθετήσει σε ράφια συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Το γιατί? Γιατί είναι ένα αγαθό που χρειάζεται και την ανάδειξή του και την ενεργοποίηση μιας περιοχής που επίσης αντιμετωπίζει διάφορα θέματα ενασχόλησης. Αλλά θα σας θυμίσω ότι η περιοχή εκεί έκανε γούνες. Ναι. Τώρα δεν κάνει πια. Και είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανεργία. Ακριβώς. Χρειάζεσαι κάποια κίνητρα. Αν αμελήσουμε για τα πάντα και δεν δούμε το asset της κάθε περιοχής ανά την Ελλάδα, ο κόσμος θα μαζευτεί εκεί που νομίζει ότι υπάρχει δραστηριότητα. Και όταν θα πάει εκεί που νομίζει ότι υπάρχει δραστηριότητα, θα καταλάβει πόσο ωραία ήταν εκεί που ήταν. Να, σωστό. Τώρα, υποθέτω βέβαια ότι δεν σας έχει περάσει προς το παρόν από το μυαλό η αξιοποίηση των νερών του ναγού. Τα νερά του ναγού μας έχει περάσει από το μυαλό ότι τα βλέπουμε να τρέχουν στη θάλασσα. Όλο να. Επίσης, είναι λίγο λυπηρό το ότι, παρόλο που έγινε μια προσπάθεια τότε να έρθει στοιχείο, ηλικιακά δεν μπορώ να σου πω, το θυμάμαι πάρα πολύ, αλλά από αυτά που τουλάχιστον ακούω, ότι αφενός υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αφετέρου μετά το υλικό δεν έκανε. Ο ναγός και όλες οι πηγές ανά τυχείο
κατά την άποψή μου, νομίζω ότι πρέπει να ενταχθούν μέσα σε ένα γενικότερο σχέδιο αξιοποίησης. Mm-hmm. Και επειδή όταν ασχολιόμουν με την δημόσια διοίκηση η λέξη master plan με κατατρέχει, δεν θα σας πω θέλει ένα master plan, γιατί δεν έχουν και πολύ αίσιο τέλος, αλλά τουλάχιστον είναι εύκολο να πεις ότι έχω 5-6 πηγές. Να. Και πάμε να δούμε τι θα τις κάνουμε, και δεν είναι απαραίτητο να τις κάνει κανείς μόνος του. Mm-hmm. Δηλαδή, αν το 2023 δεν μπορούμε να μιλήσουμε για συνέργειες. Εννοείται συνεργείες δημόσιο ιδιωτικού ναι, τομέα. Ναι, γιατί τα εργαλεία υπάρχουν. Αρκεί mm-hmm. να βγούμε λίγο από το καβούκι μας και να δούμε, να κοιτάξουμε και άλλες περιοχές πώς το κάνουν. Mm-hmm. Περιοχές, περιφέρειες, περιοχές στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και απ' την άλλη, δεν είναι και λίγο λυπηρό κάθε φορά ένας ιδιώτης να εμφανίζεται και να λέει: σας παρακαλώ, ελάτε να κάνουμε αυτό, σας παρακαλώ, ελάτε να κάνουμε εκείνο. Και όλοι οι υπόλοιποι να σκέφτονται, μήπως τελικά δεν έχει το κοινό όφελος στο μυαλό του, αλλά mm-hmm. θέλει κάτι άλλο φοβερό σχέδιο να ικανοποιήσει. Ναι. Αυτό δεν το λέω για τον καπιταλισμό. Το έχουμε σαν νοοτροπία. Και εγώ, αλλά δεν το λέω τώρα για την περίπτωση mm-hmm. της Τσάκος. Το λέω γενικότερα σαν μια προσπάθεια να ενεργοποιηθούν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που είναι πάρα πολλοί. Mm-hmm. Που λατρεύουν αυτό το νησί και νομίζω ότι αν προσεγγιστούν είναι διατεθειμένοι να συνδράμουν, όχι απαραίτητα με μια χορηγία. Να. Δώσε να φτιάξω νοσοκομείο, δώσε να φτιάξω ναυτικό μιλοχείο, δώσε να φτιάξω αλλά την εκκλησία. Αλλά με σύμπραξη. Λέτε, ναι. Ναι. Αλλιώς δεν θα έχει βάθος. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω το θέμα του ναγού, σας ενδιαφέρει σαν όμιλος, δηλαδή θα το κοιτούσατε θετικά, υπάρχει σαν... Σας έχει λειτουργείτε ως εντεταλμένος σύμβουλος περιφέρειας Ιδρύου και μου κάνετε κάποια τέτοια πρόταση, γιατί να την εξετάσουμε σοβαρά. Μάλιστα. Τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Ξενία. Ξενία. Άλλη μεγάλη υπόθεση. Θέλω να σας πω ότι, για να το μεταφέρω δηλαδή την κοινή αντίληψη, υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι ανησύχησαν και είπαν ότι... Ξέρετε κάτι, γιατί δεν προχωράει ρε παιδί μου το Ξενία, δηλαδή και να το κάνω πιο μήπως ωραίο. Ο Παναγιώτης, ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον του και να μας αφήσει έτσι ξεκρέμαστος. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι αυτό το γεγονός έρχεται σε συνδυασμό με την αποχώρηση της Τσάκος από τη Μαρίνα. Ναι, ναι, αυτό ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά είναι κάτι ναι. Το οποίο υποθέτω ότι το έχετε ακούσει κι εσείς πάρα πολλές φορές. Ναι. Να τα δούμε τα πράγματα με σειρά. Mm-hmm. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Καλύτερα να μην μιλάς, κακές αν κάνεις σκέψεις». Οπότε η περίπτωση Ξενία υπάρχει, επανανεργοποιείται. Ο λόγος ο οποίος σταμάτησε είναι μία σειρά από ατυχέστατων, τουλάχιστον ατυχέστατων καταστάσεων που άπτονται της δημόσιας διοίκησης, mm-hmm. τις οποίες όταν με το καλό τελειώσουμε το Ξενία, έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αυτές θα τις κάνω ένα ωραίο βιβλιαράκι. Mm-hmm. Γιατί πραγματικά, αν τις πει σε κάποιον, δεν θα το πιστεύει. Να. Και εκεί το αφήνουμε το θέμα και τελειώνουμε. Έχουμε ξανάψει λοιπόν τις μηχανές και θα προσπαθήσουμε καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, γιατί δεν θα ήθελα, μα το Θεό, να διανοηθώ ότι το κράτος θα ξανάμπαινε mm-hmm. να κάνει τα ωραία του σχέδια. Να το θέσουμε, να το βάλουμε σε λειτουργία μέσα στις προσεχές έτος. Mm. Άρα να ξεκινήσει επί της ουσίας και να ολοκληρωθεί εντός του 24. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι είναι ένας ευεκτός στόχος. Έχουμε κάνει πιο δύσκολα πράγματα. Mm-hmm. Εκεί λίγο η αλήθεια είναι ότι αυτά που συνέβησαν, ακόμα και το δικό μου αρρωστημένο μυαλό δεν τα περίμενε. Τώρα να ρωτήσω κάτι, παρότι σέβομαι το γεγονός. Αλλά να σου πω και για τη Μαρίνα. Ναι, θα πούμε και για τη Μαρίνα, αλλά θέλω να πω ότι σέβομαι ότι δεν θέλετε να μπείτε σε λεπτομέρειες, αλλά δεν λειτουργεί όλο αυτό, ας πούμε, κάπως αποτρεπτικά. Δηλαδή έχεις έναν ιδιώτη ο οποίος στο κάτω-κάτω, αν βγάλουμε έξω τον παράγοντα Χίος και Καρδάμιλα και εντοπιότητα και το ότι είναι στενά συνδεδεμένος, δεν οφείλει σε κάτι στο να δώσει, για παράδειγμα, τα ωραία του χρήματα και να πει θα κάνω το Ξενία, θα επενδύσω στη Μαρίνα, θα κάνω 1, 2, 3, 10 project. Άρα θέλω να πω ότι γιατί επιμένει ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, αφού βλέπει ότι έχει ένα υδροκέφαλο κράτος απέναντι, που ενώ ας πούμε ο ίδιος θέλει να επενδύσει και να μιλάμε για επένδυση εκατομμυρίων,
το κράτος του βάζει 1052 εμπόδια. Και να ήταν και υδροκέφαλο, θα είχε τουλάχιστον λίγο νερό μέσα, οπότε θα χαιρόμασταν και λίγο. Το κράτος κάνει αυτά που νομίζει ότι πρέπει να κάνει σωστά. Να. Οι άνθρωποι που ζουν στο κράτος πρέπει να κάνουν και εκείνοι αυτό που νομίζουν σωστά. Να σας πω μια ιστορία. Το 90% έχει φυσικά ευθύνη το θεσμικό πλαίσιο. Να. Αλλά είμαστε και εμείς άνθρωποι. Δηλαδή, φεύγοντας από τον Πειραιά για να πας, ας πούμε, στο Ελευθέρως Βενιζέλος και θέλεις να πας με δημόσια συγκοινωνία, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρεις τον ηλεκτρικό και μετά το μετρό. Εάν τώρα ανήκεις και στην κατηγορία των καπνιστών, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα βγεις από το λιμάνι του Πειραιά, θα κάνεις ένα τσιγαράκι, θα πετάξεις το λιμάνι του Πειραιά το τσιγάρο σου κάτω, γιατί και δεν έχει πουθενά, αλλά και τα υπόλοιπα που βλέπεις είναι τρεις χειρότερα. Θα μπεις στον ηλεκτρικό, θα πετάξεις δύο τσιγάρα σίγουρα κάτω. Και αφού πας στο μετρό, ξαφνικά θα γίνεις Ευρωπαίος. Μπαίνοντας στο Ελευθέρως Βενιζέλος, δεν θα τολμήσεις να κάνεις κικ, κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσεις να μιλάς και αγγλικά. Να. Ο ίδιος άνθρωπος στην ίδια διαδρομή με διαφορετικές συμπεριφορές. Και το ανάποδο. Έχεις έναν Γερμανό ή έναν Άγγλο, ο οποίος είναι κύριος στο χωριό του, αλλά όταν έρθει στην Κρήτη, θυμάται ότι είναι είδος που έχει προέλθει από τον Νεάντερταλ. Να. Αν δεν κάνουμε αυτά που η συνείδησή μας επιβάλλει, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Ναι. Πρέπει να γίνουν επενδύσεις πάνω στο νησί για να έχει κόσμος δουλειά και να κυνηγάει στόχους για να φέρει και άλλους ανθρώπους πίσω. Αυτό βλέπουμε εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει. Αν κάποιος νομίζει ότι η Τσάκος Group θα γίνει πλουσιότερη από τη λειτουργία του ξενία των 20 δωματίων, στερούμαστε από οποιασδήποτε σοβαρότητας. Σωστό. Ακόμα και από μια μαρίνα 150 θέσεων. Δεν είναι η μαρίνα της Αγίας Νάπα ή της Λεμεσού που είναι 800 θέσεων με 15.000 τετραγωνικά από γύρω-γύρω. Ο λόγος που μπήκαμε στη μαρίνα ήταν αυτός για τον οποίο βγήκαμε. Δηλαδή φτάνε, δεν έχουμε πει ποτέ δημόσιο. Θα ερχόταν κάποιος στοιχείο να πάρει τη μαρίνα? Προφανέστατα όχι. Όχι. Γιατί? Επειδή δεν αξίζει στοιχείος? Όχι. Επειδή στο δικό μας μυαλό δεν χωράει και δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι δεν την ξέρουν και τυχείο. Και την ακούνε και κοντά στην Τουρκία και σου λέει ότι θα γίνει και πόλεμος. Ναι. Όταν μπαίνει ένας οργανισμός σαν την Τσάκος μπροστά και λέει: εγώ ενδιαφέρομαι για την Μαρίνα και θέλω και ένα συμπαίκτη που να ξέρει από Μαρίνες, τι κάνεις? Ενεργοποιείς όλες εκείνες οι υγιείς δυνάμεις και τους δίνεις και τον χρόνο να καταλάβουν πού έρχονται. Και στη συνέχεια αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι αυτή η δουλειά σου. Και πρέπει να δώσεις και το χώρο και το χρόνο και το κέρδος στους ανθρώπους που έχεις εμπλέξει σε αυτή την κατάσταση για να επενδύσουν και να αποσβέσουν. Να. Εμείς λοιπόν αποχωρήσαμε από το σχήμα δηλώνοντας παρόντες στο ότι θα είμαστε εκεί και οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί, γιατί θέλουμε να μπήκαμε για να εξασφαλίσουμε ότι η Μαρίνα θα γίνει και παραμένουμε παρατηρητές εξασφαλίζοντας ότι η Μαρίνα θα γίνει με όποιο πρόβλημα και αν πάει να προκύψει, και παράλληλα τα χρήματα τα οποία εισέρευσαν στα ταμεία από την αποχώρησή μας τα ετοιμάζουμε για ένα επόμενο project που θα πήρουν πάλι πάνω στοιχείο. Οπότε με καθαρά αριθμητικούς όρους αυτό είναι σαν να έχουμε κάνει δύο project πάνω στοιχείο. Γιατί ο στόχος μας αυτός είναι. Άρα παραμένετε, λέτε, στη Μαρίνα με την έννοια ότι παρατηρείτε, σας ενδιαφέρει. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Και όχι απλά μας ενδιαφέρει, θέλουμε να γίνει. Γιατί να σας θυμίσω ότι ο ίδιος ο όμιλος μέσω του Ιδρύματος, όταν εγώ διατελούσα πρόεδρος στο Λιμενικό Ταμείο, ήταν το Ίδρυμα που έκανε την πλατφόρμα επικοινωνίας επάνω στην οποία στήθηκε ένα master plan και ήταν έτοιμο να υλοποιηθεί. Να. Με χρηματοδότηση εξασφαλισμένη. Φεύγουμε από τη Μαρίνα, πάμε βορειότερα, Θόλος. Ναι, Θόλος. Άλλη μία αντίστοιχη κίνηση. Το Θόλος είναι ένα άσε του Λιμενικού Ταμείου. Έχει μία σειρά 12 ετών παραχωρήσεων. Και σε αυτήν λοιπόν την τρέχουσα 12ετία συνεργαστήκαμε με τον άνθρωπο που έχει πάρει την παραχώρηση του Θόλους, αλλά παράλληλα και με τους συνέτερούς μας που παραμένουμε συνέτεροι της Μαρίνας, για να μπορέσουμε, τι να κάνουμε, να βάλουμε την ναυπηγό επισκευή
στο κάδρο των επαγγελμάτων και των λύσεων. Mm-hmm. Το Θόλος το παραλάβαμε με 70 σκάφη στη στεριά και αυτή τη στιγμή έξω βρίσκονται περισσότερα από 170-180. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τα κίνητρα ώστε οι επαγγελματίες που ασχολούνται με διάφορα άλλα πράγματα να κοιτάξουν λίγο και το γιότινγκ, το οποίο έρχεται ως πολύ επιθετική μορφή τουρισμού. Mm-hmm. Αυτά είναι προετοιμασία της κοινωνίας. Η παραχώρηση που έχουμε θα ολοκληρώνεται 24-25 ανάλογα με το πότε θα γίνει και ο διαγωνισμός του Λιμενικού Ταμείου και από εκεί και πέρα μετά θα εξεταστεί αν θα ξαναδηλώσουμε το ενδιαφέρον μας mm-hmm. για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ένα έργο το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι ήταν για 4-5 χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο το προσεγγίζεις για κάτι το οποίο δεν σου ανήκει είναι πάντα πιο συντηρητικός για να μην προκαλέσεις mm-hmm. και τον φόβο σε αυτούς τους οποίους αποτελείς κίνητρο για να ασχοληθούν. Ναι, μάλιστα. Και συμβαίνει, άνθρωποι δηλαδή μηχανικοί mm-hmm. αυτοκινήτων άρχισαν να εμπλέκονται με μηχανές θαλάσσης. Άνθρωποι που έκαναν μπογιές άρχισαν να βλέπουν ότι μπορούν να βάψουν και σκάφη. Άνθρωποι που ασχολιόντουσαν με υλικά παρόμοια αυτά του πολυεστέρα, τα ίδια mm-hmm. δηλαδή. Δεν γίνεται μια ολοκλήρωση να μην έχει ένα οργανωμένο καρνάγιο. Ναι, ναι. Γυρνάω πίσω. Είπατε κάποια στιγμή ότι για τα χρήματα τα οποία έφυγαν από τη Μαρίνα και, από τη Μαρίνα και πάνε σε ένα άλλο project, το οποίο είναι... Θα μας αφήσετε λίγο χρόνο ακόμα γι' αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι γίνονται πράγματα. Παραδείγματος χάρη. Το Ίδρυμα έχει μια έκταση 1.200 στρεμάτων στην περιοχή του Κορακάρη. Ο Κορακάρης, για όσους δεν ξέρουν, είναι το βουνό που συνορεύει με το φράγμα mm-hmm. και επί της ουσίας για μένα είναι ίσως ο τελευταίος πυρήνας πρασίνου περιμετρικά της πόλης. Να. Ή εν δυνάμει πρασίνου. Τα τελευταία λοιπόν 7-8 χρόνια έχουν φυτευτεί περισσότερα από 15.000 με 20.000 δέντρα στην περιοχή. Έχουν τοποθετηθεί μία σειρά μελισσιών. Έχουν γίνει 2 θερμοκήπια και έχουν αρχίσει να δημιουργούνται, να παράγονται προϊόντα, μέλι, ντοματάκια ποικιλίας βελανιδιών. Γίνεται τώρα, τελειώνει τις επόμενες μέρες ένα υδροπονικό θερμοκήπιο. Βγάζουμε αρωματικά φυτά κτλ. Για ποιο λόγο? Αφενός για να δημιουργήσουμε μία εμπορική γραμμή και ένα διάβλο πωλήσεων, mm-hmm. να δημιουργηθεί ένα θεματικό πάρκο σε μια περιοχή, να πρασινίσει η περιοχή και παράλληλα ενδιαφερόμενοι ή δυνάμεις αποτυχίου που θα ήθελαν είτε να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, είτε να κάνουν τη δική τους δραστηριότητα, να έρθουν κοντά ώστε να ενεργοποιήσουν το δίκτυο που ήδη θα υπάρχει mm-hmm. και να μπορούν και να κερδίσουν και να παράγουν, αλλά και πολύ περισσότερο να απασχολήσουν και εκείνοι αντίστοιχο κόσμο να δημιουργήσουμε κάποια στιγμή πρωτογενές συνάλλαγμα. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτό τώρα είναι ένα προσκλητήριο του ομίλου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας παραγωγής στοιχείο, πέρα από τη μαστίχα που και είναι δεδομένο, αλλά να δώσουμε μία όθηση στον πρωτογενή τομέα και σε προϊόντα της χιωτικής γης, από όσο αντιλαμβάνομαι. Είναι ένα προσκλητήριο mm-hmm. του ομίλου αλλά και του ίδιου, αν θέλετε, του ανθρώπου που τον ίδρυσε, που έχει δει το σύνολο του κόσμου, στο οποίο λέει ότι σε λίγα χρόνια ίσως, αν δεν πάρουμε σοβαρές πρωτοβουλίες, πάρα πολλά από αυτά που θεωρούμε αυτονόητα δεν θα είναι. Όπως το νερό, όπως ο πρωτογενής τομέας, όπως το να μπορείς να πάρεις από τη γη προϊόντα. Δεν γίνεται να μεγαλώνουν γενιές και να έχουν πλήρη άγνοια στο πώς μπορώ να μην πεινάσω. Ναι. Ο πληθυσμός της γης ανεβαίνει και η τροφή της πέφτει. Αν μη τι άλλο πρέπει να δημιουργηθούν κάποιες άμυνες. Και αυτές οι άμυνες με βιώσιμες καλλιέργειες είναι, φαντάζομαι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Και ξαναλέω, στοιχείο πρέπει να εξαντλήσουμε το σύνολο των δυνατοτήτων του νησιού για να ο κόσμος που μένει εδώ να απολαμβάνει ακόμα καλύτερη ποιότητα και όρους ζωής.
Άρα ολοκληρώνουμε λέγοντας ότι εντάξει, να μην μας πείτε λεπτομέρειες, αλλά αυτή η επένδυση έχει να κάνει με τον Κορακάρη, από όσο αντιλαμβάνομαι, ή όχι? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Γιατί επειδή δώσαμε το feedback τώρα του πρωτογενού τομέα, θα νομίζει κάποιος ότι πάμε να κάνουμε μια επένδυση στο πρωτογενή τομέα. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι γίνονται πράγματα τα οποία γίνονται σιωπηρά 3-3,5 χρόνια. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται η ώρα που πρέπει να τα γνωστοποιήσεις για να μπορέσεις να ενεργοποιήσεις και άλλες δυνάμεις και ενέργεια των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω από σένα και σε αυτό το νησί. Το ίδιο θα γίνει και εκείνη τη στιγμή με το αντίστοιχο project. Ένα άλλο που παράλληλα θα κάνουμε στον Κορακάρη αυτή τη στιγμή είναι ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε την πρώτη πράσινη τράπεζα ή αλλιώς tree bank. Τι είναι αυτό το tree bank? Θέλουμε να φυτέψουμε μία σειρά δέντρων στην περιοχή, να πρασινίσει ακόμα περισσότερο η περιοχή, να αλλάξουμε ακόμα περισσότερο το μικροκλίμα της, και γι' αυτό το λόγο έχουμε ενεργοποιήσει ένα πρόγραμμα στο οποίο λέμε ότι κάθε δύο Σαββατοκύριακα κάθε μήνα μέχρι το τέλος Μάρτη θα βρισκόμαστε στην περιοχή του Κορακάρη για να φυτεύουμε, φυτεύουμε δέντρα, ειδικές ποικιλίες που έχουμε συνεχθεί και με το Δασαρχείο αλλά και με τους γεωπόνους συνεργάτες μας, ώστε κάποιος που θέλει είτε να συμμετάσχει εθελοντικά σε αυτό, είτε να μπορεί μέσω μιας ειδικής πλατφόρμας και επικοινωνώντας με το ίδιο το Ίδρυμα να αγοράσει 1, 2, 3, 10 δέντρα, να δωρήσει δέντρα, να κάνει την προσωπική του καρτέλα, να ξέρει ότι ανεξαρτήτως αν τα έχει φυτέψει, ότι έχει προσφέρει κάποια δέντρα τα οποία σε 4, 5, 6, 8, 10 χρόνια από σήμερα θα έχουν ενισχύσει το σύνολο της πόλης, της Χίου, σε επίπεδο πρασίνου, κάτι το οποίο θα το βρούμε σε λίγο καιρό μπροστά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών. Μιχάλη, υπάρχει, κλείνω τώρα και φεύγω και από τον Όμιλο και από την αναφορά στον καπετά Παναγιώτη, αλλά έχεις δει ότι υπάρχει αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο πέρα από το αν έχει θέληση, ας πούμε, η όποια νέα δημοτική αρχή, η όποια αντιπολίτευση, η όποια περιφερειακή αρχή? Βγάζουμε έξω το κομμάτι της, των αιρετών. Υπάρχει αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον στοιχείο που θα κάνει κινήσεις αντίστοιχες με το Ίδρυμα Μαρίας Άγγος, με τον καπετάν Παναγιώτη Τσάου, και θα πει ότι okay, θα μιλήσουμε και με το Δήμο και την περιφέρεια, αλλά μέχρι να μιλήσουμε με αυτούς τους φορείς, είμαστε κι εμείς εδώ και μπορούμε να κάνουμε 1, 2, 10 πράγματα. Να το πάμε ανάποδα. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί κάποιος σκέφτεται και λέει ότι τι έχω να αντιμετωπίσω μπροστά μου. Και αν δεν ξέρεις κιόλας, λες τώρα που θα πάω να μπλέξω. Έχω τη δουλειά μου, έχω την επιχείρησή μου, τα προβλήματά μου. Έχω κανένα λόγο τώρα να σπάω τα μούτρα μου στα τηλέφωνα με φορείς, είτε της κεντρικής διοίκησης, είτε τοπικών φορέων, για να συζητήσουμε το αυτονόητο? Και κάπου εκεί τελειώνει η κουβέντα. Να. Μέσα σε όλους αυτούς που μπορούν, υπάρχουν κάποιοι που θέλουν. Να. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ ίσως να είμαι τυχερός άνθρωπος, αλλά έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους. Αυτοί που θέλουν και ζουν ανάμεσά μας, χρόνο με το χρόνο τους βλέπεις και προχωράνε και κάτι στείνουν και κάτι φτιάχνουν και να σου πω, μην πάτε μακριά τώρα, δεν θέλω, θα αδικήσω όλους τους υπόλοιπους, αλλά το φαινόμενο ο Γιάννης Μανδάλας λέει τι μπορεί να γίνει, εξηγεί πολλά. Δηλαδή έχει καταφέρει απίθανα πράγματα και ξέρω ότι αν κάποια στιγμή το δει θα με βρίζει που το λέω, αλλά ναι, εγώ όταν μεγαλώσω το λέγινο σαν το Γιάννη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι Γιάννηδες. Κωνσταντίνοι, Μιχάληδες, οποιοδήποτε, οι οποίοι μπορούν να κάνουν πράγματα, και πιστεύω ότι αν το εγχείρημα Τσάκος πιάσει, θα έχει δείξει και το πώς μπορεί να γίνουν. Ναι. Αυτό είναι όλο το μεγάλο στοίχημα. Για μένα το μεγαλύτερο στοίχημα, δεν θέλω να αποτύχει αυτό, γιατί αν αποτύχει θα νομίζουν όλοι ότι δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Και να μην έχει κανείς την ψευδέστηση απόδειξη τοξενία ότι επειδή ένα όνομα μπορεί να λέγεται Τσάκος σε σχέση με ένα άλλο όνομα που δεν λέγεται Τσάκος θα βρει ανοιχτές πόρτες. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, οι πόρτες θα είναι πάντα κλειστές. Έχεις δύο τρόπους να τις περάσεις. Ή να χτυπήσεις ή να τις ανοίξεις.
Αυτό. Έχει κόσμο. Έχει. Ξέρω ότι έχουν όλοι κουραστεί, ότι... και όλο αυτό το προεκλογικό δεν βοηθάει. Παντελή, δεν μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, σε αποτρέπει. Σε αποτρέπει. Δυστυχώς και δεν έχει να κάνει ούτε με τους υποψηφίους, γιατί ήταν πανελλαδικό το φαινόμενο. Άκουσες να συζητηθεί τίποτα για την επόμενη μέρα, οπουδήποτε. Όχι, αυτό είναι πουθενά ήταν... σε όλη την Ελλάδα, έχεις δίκιο σε αυτό. Ο ένας είπε για τον άλλον και ο δεύτερος απάντησε για τον τρίτο. Πολύ, πολύ ωραία. Ναι, αλλά αύριο το πρωί, να. Η μέρα είναι Τρίτη και κάτι πρέπει να κάνουμε για τυχείο. Άρα η ελπίδα και κλείνω με αυτό από πού έρχεται, από πού μπορεί να έρθει. Θεωρώ ότι ζητάμε... Σε μια κοινωνία η οποία, ναι. Να το οριοθετήσω, είναι κουρασμένη, είναι απογοητευμένη, είναι αποπροσανατολισμένη και αναζητά κάπου να πιαστεί. Μία ελπίδα. Αυτή η ελπίδα από πού έρχεται. Για μένα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούν ή έχουν τα εργαλεία να κάνουν σήμερα οι θεσμικοί φορείς. Mm-hmm. Και κάνουμε εμείς πολύ λιγότερα από αυτά που θα μπορούσαμε με την παρέα μας. Δηλαδή, αν μαζευτεί ο καθένας με 5 ανθρώπους που πίνουν ένα κρασί την Κυριακή, mm-hmm. μπορούν να οργανώσουν υπέροχα πράγματα και να τα δουν να εξελίσσονται. Και δεν είναι πάντα όλα εύκολα. Mm-hmm. Αλλά αν ο καθένας από εμάς βρει μια ευχαρίστηση στο ότι όταν κάτι φτιαχτεί και θα αποδίδει κάτι οικονομικά, αλλά και θα έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία, θα έχουμε πάει στο επόμενο βήμα. Και τέτοιου είδους συζητήσεις εγώ ακούω να γίνονται. Οπότε διατηρώ την ελπίδα. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μιχάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.